σήμερα θα μιλήσουμε για τον μυελό των οστών, ένα πολύτιμο όργανο του σώματός μας. Θα μιλήσουμε για την μεταμόσχευση μυελού των οστών, μια ειδική θεραπεία, και βέβαια θα αναφερθούμε και στην σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών, μια διαδικασία απλή αλλά πολύτιμη. Ο μυελός των οστών είναι ένας ρευστός ιστός που βρίσκεται στα περισσότερα κόκαλα του σώματός μας. Είναι το εργαστήριο του αιμοπυτικού και του λεμφικού μας συστήματος, όπου καθημερινά δημιουργούνται εκατομμύρια κύτταρα και τα οποία διοχετεύονται στην κυκλοφορία ως ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια. Μια ειδική κατηγορία κυττάρων που υπάρχει στο μυελό των οστών είναι τα αρχέγωνα αιμοπυτικά κύτταρα, είναι τα κύτταρα που χρειαζόμαστε στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία κατά την οποία μεταφέρονται αιμοποιητικά κύτταρα από ένα υγιές άτομο, τον δότη, προς τον ασθενή που είναι ο λήπτης. Σε μεταμόσχευση μυελού των οστών υποβάλλονται ασθενείς, παιδιά ή ενήλικες που πάσχουν από απειλητικά για τη ζωή τους αιματολογικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η λευχαιμία, η απλαστική ανεμία, οι κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες, η μεσογειακή ανεμία και διάφορα άλλα. Για να πραγματοποιηθεί και να πετύχει η μεταμόσχευση μυελού των οστών, πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος δότης, δηλαδή το άτομο που θα προσφέρει τα αιμοποιητικά κύτταρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμβατότητας, δηλαδή μιας γενετικής ομοιότητας μεταξύ των κυττάρων του ασθενούς και του δότη. Αρχικά ο δότης αναζητάται στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά δυστυχώς μόνο το 25-30% των ασθενών μπορεί να βρει έναν ιστοσυμβατό αδελφό. Επομένως, η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών αναζητά έναν εθελοντή δότη, ένα άτομο που δεν έχει καμία συγγένεια με αυτόν, αλλά όμως τυχαίνει να έχουν την ίδια ιστική συμβατότητα. Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο είναι καταγεγραμμένοι 40 εκατομμύρια εθελοντές δότες στην Παγκόσμια Ένωση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Στην Ελλάδα έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και έχει δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των εθελοντών δοτών. Είναι σημαντικό να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των οστών, γιατί με μια απλή διαδικασία μπορεί να προσφέρει ζωή σε έναν ασθενή που κινδυνεύει η ζωή του. Για να εγγραφεί κάποιος ως εθελοντής, θα συμπληρώσει ένα ειδικό έντυπο. Στη συνέχεια, με μια μπατονέτα θα πάρουμε λίγα κύτταρα μέσα από τη στοματική του κοιλότητα, ώστε να γίνει ο έλεγχος της συμβατότητας, και τα δεδομένα αυτά θα καταγραφούν ανώνυμα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στην Παγκόσμια Ένωση Εθελοντών Δοτών σε μια τράπεζα δεδομένων. Εάν κάποιος εθελοντής δότης έχει την τύχη να βρεθεί συμβατός με έναν ασθενή, τότε θα κληθεί από το κέντρο του δότη, θα γίνει ένας λεπτομερής ιατρικός έλεγχος, κλινικός και εργαστηριακός, και αν όλα προχωρήσουν ομαλά, τότε θα προχωρήσει στην διαδικασία της δωρεάς των αιμοποιητικών κυττάρων. Η λήψη των κυττάρων αυτών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, με τη συλλογή μυελού των οστών που γίνεται με τρυπήματα με μια λεπτή βελόνη στα οστά της λεκάνης, μια διαδικασία ανώδυνη γιατί ο δότης έχει υποβληθεί σε γενική αναισθησία, αλλά όμως σήμερα η διαδικασία έχει απλοποιηθεί πολύ και γίνεται με έναν τρόπο που μοιάζει με αιμοδοσία, με τα μηχανήματα κυταραφαίρεσης. Μετά από ένα τετράωρο της διαδικασίας αυτής, ο δότης επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και οι δύο διαδικασίες είναι ασφαλείς και ακίνδυνες, και βεβαίως ο δότης είναι αυτός που θα αποφασίσει με ποιον τρόπο από τους δύο θέλει να προσφέρει τα κύτταρά του. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να γίνετε εθελοντές δότες μυελού των οστών, γιατί με μια απλή διαδικασία μπορείτε να προσφέρετε ζωή σε έναν ασθενή που κινδυνεύει η ζωή του.